Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βιντεάκι στο κανάλι μου Είναι ένα μακιγιάζ όπως θα δείτε φούξια, σε φούξια αποχρώσεις Με πολύ πέρλα Λοιπόν ξεκινάμε Φτιάχνουμε πρώτα τα φρυδάκια μας Εγώ χρησιμοποίησα από Benefit το Full Proof Brow Powder Με τον αριθμό 5, την αποχρώση 5 έχει βγει η ρίζα σε αυτό το βίντεο που βλέπετε, έχω τρει μήνε να πάω στα μαλλιά μου, οπότε και το φρύδι μου ακολουθεί ένα πιο ανοιχτό χρώμα. Αν και όταν τα κάνω μαύρα, πάλι τα έχω λίγο πιο ανοιχτό χρώμα, δεν τα σκουραίνω πολύ τα φρύδια γιατί αγριεύουν πολύ το βλέμμα. Το σχήμα που δίνω γενικά αγριεύει λίγο το πρόσωπό μου, αλλά είναι ένα από τα σχήματα που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και δεν το αλλάζω και βλέπετε ότι συνεχίζω να σχηματίζω τα φρύδια μου έτσι στο δικό μου πρόσωπο και στο δικό μου στυλ μου αρέσει αυτό το φρύδι οπότε αυτό συνεχίζω να κάνω μετά από το full brow powder αυτό που θα βάλω στα φρύδια μου ε, είναι μια μασκάρα είναι από Maybelline η brow drama η απόχρωση της είναι η dark blonde σκούρο ξανθό καστανό βγαίνει δηλαδή καφέ και το βάζω για να έχω καλύτερη διάρκεια, γιατί που δρώσω και να ιδρώσεις, είτε λίγο είτε πολύ θα φύγει. Θέλει σίγουρα ένα πιο καλό κλικ να κλείσεις όλο το μακιγιάζ. Συνεχίζω με concealer. Παίρνω ένα καινούριο concealer που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα από τεχνική Είναι το Healer Concealer Concealer Corrector. Μου αρέσει πάρα πολύ και σαν βάση στο πρόσωπο και κάθεται καλά και για τους μαύρους κύκλους. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν concealer. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο top σε αυτά που έχω στη συλλογή μου. Δεν μιλάω γενικά. Σε αυτά που έχω στη συλλογή μου και έχω χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια θεωρώ πως είναι πάρα πολύ καλό και για την τιμή που έχει είναι πολύ οικονομικό. Νομίζω 5 ευρώ, 6 κάπου εκεί. Ε, τα πινέλα που χρησιμοποίησα είναι από Essence το πινέλο που χρησιμοποίησα για τα φρύδια μου αυτή τη φορά είναι από Essence το Prezess Eyeliner Brush, έτσι λέγεται. Και για το concealer τώρα τη τεχνική που έβαλα είναι το Essence Concealer Brush και χρησιμοποίησα το Beauty Blender από Morphe. Παίρνω ένα πινέλο από Kylie για την παλέτα της W7, την Delicious και τοποθετώ τις δύο πρώτες αποχρώσεις στην αρχή, τις Beige, για να φτιάξω μια ωραία βάση. Και τραβάω και μέχρι και λίγο πιο κάτω από το φρύδι όλο το κινητό βλέφαρο. Στη συνέχεια παίρνω μία απόχρηση που είναι έτσι μία πιο όχρα, πιο κεραμιδή και τοποθετώ σε όλο το κινητό βλέφαρο. Δεν ανεβαίνω πολύ πάνω όμως. Το φτιάχνω ω βάση, σαν μεταβατικό χρώμα. Μπλεντάρω πάρα πολύ καλά από την αρχή της σκιάς μέχρι το τέλος. Δεν τα αφήνω όλα για το τέλος. Όσο πιο καλά πλυντάρεις από την αρχή, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα σωστό μακιγιάζ. Έχω και τα ζουζούνια όπως βλέπετε, γι' αυτό και το βίντεο έχει γυριστεί με ηχογράφηση, το καταλαβαίνετε, βλέπετε ότι δεν μιλάω. Σε κάποιες φάσεις του βίντεο θα με δείτε να μιλάω, τραγουδάω γιατί είχα μουσική, κάτι που μου αρέσει όταν κάνω μακιγιάζ. Συνεχίζω με τη φούξια σκιά αργότερα και τοποθετώ Πάλι σε όλο το κινητό βλέφαρο, αλλά λίγο πιο χαμηλά, έτσι ώστε να δώσω ένα πιο έντονο βλέμμα και να πάω το μακιγιάζ μου στο φουξιατόν. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει όλη η εικόνα του μακιγιάζ. Το πινελάκι που χρησιμοποιώ είναι ένα φλαφι πινέλο, λίγο έτσι πιο μεγάλο. Και είναι από την Oriflame, είναι το E110, από τη σειρά Sweden. Είναι μια επαγγελματική σειρά, πάρα πολύ ωραία. Σα έχω μιλήσει εκατό φορέ για αυτή τη σειρά. Αν ξαναβγεί, εννοείται ότι θα το ξαναπάρω. Αυτό τώρα το αυγουλάκι που χρησιμοποιώ είναι από την Πασχαλινή σειρά που είχε βγάλει η Revolution. Θεωρώ top για την τιμή που έχουν. Παίρνω την πιο μόβα από χρωσή λιλά και τοποθετώ στην εξωτερική γωνία του ματιού, έτσι ώστε να δώσω λίγο πιο πολύ ένταση στην εξωτερική γωνία των ματιών μου. Και επειδή δεν ήθελα μόνο να είναι φούξι, ήθελα να είναι φούξι αμόβολο το αποτέλεσμα του μακιγιάζ, θα τοποθετήσω και μία σκιά Mauve Dark, σκούρο Mauve δηλαδή, από μία παλέτα της MAC. Δυστυχώς συγχωρέστε με, αλλά αριθμό η ονομασία αυτή τη παλέτα με τι τέσσερι αποχρώσει τη MAC δεν μπορώ να σα πω γιατί την έχω χρόνια και έχει σβηστεί από πίσω το χαρτάκι. Ήταν με χαρτί. Οπότε δεν μπορώ να σα πω. Πάντω, όποια απόχρωση να πάρετε, Mauve Dark θα βγάλετε το ίδιο αποτέλεσμα. Το πινελάκι που συνεχίζω να χρησιμοποιώ για να φτιάξω την εξωτερική γωνία των ματιών είναι πάλι από την Oriflame, από την ίδια σειρά, είναι το E109. Σας λέω λίγο και τους αριθμούς γιατί κάμια φορά μπορεί να έχετε τη σειρά και να θέλετε να τοποθετήσετε τα ίδια πινέλα να δείτε πώς δουλεύουν όπως τα δουλεύω εγώ στο βίντεο. Γι' αυτό σας αναφέρω τους αριθμούς. Αν βαριέστε να σας τα λέω, να μην σας τα λέω καθόλου. Παίρνω από Wet n Wild μία υγρή μορφή σκιά, η συγκεκριμένη είναι από τη σειρά Glitter Single, ονομασία τώρα ε, δεν θυμάμαι αν έχει, ε, νομίζω είχε αυτοκόλλητο και δεν, το αυτοκόλλητο έβγαινε, δεν θυμάμαι τώρα, από ό,τι βλέπω γιατί την έπιασα τώρα στα χέρια μου να δω, δεν έχει, μπαίνει και στο πρόσωπο και στο υπόλοιπο σώμα κάνω το cut, cut crease <laughs> με συγχωρείτε, κάνω το cut crease. και θα σβήσω εννοείται, δεν θα το αφήσω έτσι θα μπλεντάρω πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να ενωθεί και το cut crease και οι εξωτερικές ε, σκιές που έχω βάλει στην εξωτερική γωνία εννοώ παίρνω μία πάρα πολύ ε, ένα pigment θα πω πάρα πολύ πουδρένια, σκόνη, σκιά, φούξια. Την τοποθετώ συνήθω τι νύφε αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Το glitter από, το, από τη Wet n Wild γι' αυτό το έβαλα για να, έχει, να κολλήσει καλύτερα πάνω στο, στο μάτι. Σα πληροφορώ ότι αυτό το μακιγιάζ διήρκησε πάνω από 12 ώρε. Έκατσα και έκανα το μακιγιάζ το πρωί και ήμουνα μέχρι το βράδυ ευαμμένη. 12 με 14 ώρες έμειναν όλα στη θέση τους. Αυτό τώρα που περνάω είναι ένα highlighter και είναι από την παλέτα της Technique, την Color Max. Θα σας τη δείξω παρακάτω τη δείχνω. Γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να αφήνω το φρύδι μου κενό μέχρι το τελείωμα τη σκιά που έχω σχηματίσει. Μου αρέσει πάντα να έχει highlighter, να έχει λάμψη. Και συνήθω χρησιμοποιώ το ίδιο highlighter που βάζω κάτω από το φρύδι στο υπόλοιπο πρόσωπο γιατί δεν μου αρέσει να έχει μεγάλη αντίθεση. Παίρνω το make-up από Wet n Wild, το Photo Focus Foundation. Είναι η απόχρωση Soft Beige. Ένα make-up καταπληκτικό μπορώ να πω. Τον 6-7 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομικό. Αλλά με τρομερή διάρκεια και πολύ ωραίο αποτέλεσμα στις φώτο καθόλου flashback. Εννοείται ότι πάω και στο λαιμό, γιατί έχουμε αυτή την εποχή λίγο διαφορά. Τώρα το βλέπετε πολύ λευκό στο πρόσωπό μου, πάρα πολύ άσπροσο, το φάντασμα. Αλλά θα το δείτε καλύτερα όταν θα βάλω πούδρα, θα κάνω τις φωτοσκιάσεις μου, όλο αυτό θα διορθωθεί και δεν θα είναι καθόλου ανοιχτόχρωμο. Παίρνω ένα πινέλο που τοποθετείς και με αυτό το make-up. Είναι σαν τα πινέλα του concealer, τα μικρά, ένα πλατή πινέλο. Και τοποθετώ πάλι το ίδιο concealer από τεχνίκη, το Healer Concealer. Να σβήσει αυτός ο δόλιος κύκλος της δόλιας μάνας. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτός ο κύκλος, παιδιά. Τι να κάνουμε, μανούλες είμαστε, εργαζόμενες μανούλες από τις 6 ώρα το πρωί, οπότε δεν κοιμόμαστε ποτέ. Τουλάχιστον τελείωσε τώρα η σεζόν και θα έχουμε ηρεμία. Αυτό είναι το καλό. Παίρνω πούδρα από καροτέν. Δυστυχώς δεν έχει ονομασία, δεν ξέρω αν έχει βγάλει η σειρά της καροτέν άλλη πούδρα ή είναι μόνο αυτή. Αλλά είναι με δίκτυα προστασία 30. Εγώ δεν έχω δει κάποια άλλη πούδρα, οπότε δεν μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια αν έχει κάποια άλλη σειρά ή όχι. Παίρνω ένα πολύ πολύ μεγάλο φλάφι πινέλο γιατί δεν θέλω να γίνει στόκο, γι' αυτό δεν βάζω με το σφουγγαράκι. Και τοποθετώ σε όλο το πρόσωπο έτσι ώστε να σκουρίνω λίγο το make-up και να έχω καλύτερη διάρκεια στο μακιγιάζ. Γιατί τα προϊόντα έχω πει ξανά υγρής μορφής, πρέπει πάντα να τα σετάρουμε. και πόσο μάλλον όταν είναι καλοκαίρι, όταν θέλουμε το μακιγιάζ μας να το κρατήσουμε πάρα πολλές ώρες στο πρόσωπό μας, η πούδρα είναι απαραίτητη. Και όταν εννοείται έχουμε λιπαρή επιδερμίδα. Αυτή είναι η παλέτα που σας έλεγα πριν, η από Technique η Color Max, είναι Face and Ties. Είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Παίρνω από Kylie ένα πινελάκι και ξεκινάω να κάνω τα κοψίματα μου επειδή ήθελα λίγο να σκουρίνω περισσότερο το make-up, άλλαξα το contouring, οπότε σταμάτησα να χρησιμοποιώ αυτή την παλέτα για αυτό το μακιγιάζ και έπιασα από MUA, Makeup Academy, την, το bronzer, το glow, bronzer Glow. Ένα τεράστιο προϊόν, η διάρκεια του σίγουρα θα είναι πάρα πολύ, θα το έχω και του χρόνου και το χρησιμοποιώ ήδη. Με πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Τις αναμειγνύω όλες μαζί και βγαίνει ένα super duper αποτέλεσμα κάνω τα κοψίματά μου. Πείτε μου λίγο πώς σας φαίνεται η εικόνα και πώς σας φαίνεται γενικά ο φωτισμός. Γιατί έχω βάλει φωτισμό, αγόρασα φώτα, λίγο να τώρα που σταμάτησα από τη δουλειά, να είμαστε πιο ενεργοί στο κανάλι. Θα τραβάω και vlog έξω, σίγουρα από το σπίτι. Τα παιδιά θα είναι σχολείο, οπότε όλο και κάπου θα σας πάω να σας δείξω λίγο τη ρόδο. Πάντα παίρνω το μεγάλο πινέλο που βάζω την πούδρα και το ε, δεν θα διορθώνο. Το περνάω σε όλο το πρόσωπο έτσι ώστε να απαλύνω λίγο τις εντάσεις των φωτοσκιάσεων. Βάζω ρούζ από την παλέτα της Technique, την Color Max. Το ροζ το ρουζ που έχει, υπέροχο. Γράφει τέλεια. Μιας και έχουμε ροζ μακιγιάς δεν θα πήγαινε κάτι άλλο στο, στο μαγουλάκι μας highlighter από την παλέτα που έβαλα και, το, και, κάτω από το φρύδι. Και συνεχίζω. Παίρνω ένα μικρό φλάφι πινελάκι από την ίδια σειρά της Sweden. Είναι το E104. Και τοποθετώ στο δάκρυ του ματιού που λέμε, στην εσωτερική γωνία. Διορθώνω κάποιες ατέλειες. Και συνεχίζω με το αγαπημένο Roller Liner Eyeliner από Benefit. Το αγαπώ, το έχω λατρέψει. Όλα τα άλλα έχουν μείνει μες στο σιρτάρι εκεί και κλαίνε. Δεν τα παίρνω καν να τα χρησιμοποιήσω. Επίσης, μάσκαρα είναι από την ίδια σειρά, από Benefit, η Roller Lash. Η αγαπημένη μου φίλη Ρούλα μου τα έχει δώσει αυτά και τα χρησιμοποιώ. Μου έφερε το eyeliner δώρο στα γενεθλιά μου και μου έδωσε τη μάσκαρα να την δοκιμάσω και δεν την έχω αφήσει από τα χέρια μου. Ξύπνησε και το ζουζουνάκι μου. Η Αλεξανδρούλα μου. Ωραίο μου. Παίρνω ψαλιδάκι για τις βλεφαρίδες. Τις γυρνάω. Και σειρά τώρα έχει η μασκάρα. Η Roller Lash Benefit. Αυτό είναι το Travel Size. Το μικρό size υπάρχει και μεγάλη εννοείται. Και από όσο γνωρίζω πρέπει να έχει βγει και καφέ χρώμα. Απέχω πάρα πολύ από τα καταστήματα, έχω πάρα πολύ καιρό να πάω να ψωνίσω, οπότε είμαι λίγο ανενημέρωτη, θέλω να πάω να δω τι έχει βγει. Κραγιονάκι θα βάλω κατευθείαν, δεν βάζω καν μολύβι. Είναι από τη σειρά Long Lasting, είναι matte από την Essence. Αριθμό δεν έχει, δυστυχώς για να σας πω, αλλά νομίζω είναι το μόνο που είναι έτσι beige nude. Παίρνω από το Revolution το αυγουλάκι, το πασχαλινό που σας είπα και πριν, το highlighter, βασικά και τις δύο αποχρώσεις πήρα, και τη λίλα και τη σαμπανιζέ, και το τοποθέτω λίγο πάνω στα χείλη, έτσι ώστε να δώσω και εκεί ένα glow look, να έχουμε στρασάκια παντού. Εξάλλου το highlighter το αγαπάμε. Παίρνω πάλι από το αυγουλάκι την αποχρώση, την mauve, την shimmer, δεν είναι μάτα αυτή η απόχρωση, είναι shimmer και την τοποθετώ στο κάτω βλέφαρο του ματιού, έτσι ώστε να δώσω λίγο πιο πολύ ένταση και πιο πολύ βάθος σε όλο το look. Σας δείχνω ότι προτιμάμε σίγουρα να έχουμε και το κάτω βλέφαρο βαμμένο σε αυτό το μακιγιάζ. Παίρνω ε, το μπουκαλάκι από Essence το Fixing Spray, όμως δεν έχει μέσα το της Essence, έχει ε, της NYX το μαύρο το Fixing Spray. κατεβάζουμε και το μαλλί και εδώ σας δίνω εικόνες, σας δίνω φωτογραφίες που έχω βγάλει. Βάλαμε τα πιστολάκια μας, δώσαμε τον αέρα μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και με στηρίζετε. Κοντεύουμε τους 3.000 συνδρομητές, δεν το πιστεύω. Μπορεί για κάποιους να φανεί λίγο ο αριθμός, αλλά για μένα είναι ικανοποιητικό. Ε, αν σας άρεσε να κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας και να με ακολουθήσετε και στο Instagram με την ίδια ονομασία Georgina My World πάρτε και μία το φατσόνι μου στο τέλος, την Αλεξάνδρα μου και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φίλια, πολλά να περνάτε όμορφα.